Είπε προηγουμένως, θα ανοίξουμε το θέμα του πολέμου της Ουκρανίας. Ένας πόλεμος ο οποίος κρατά 365 ημέρες. Ένας πόλεμος ο οποίος στην αρχή του κάποιοι έλεγαν πως θα κρατήσει μερικές εβδομάδες. Εν τούτοις έχουν διαψευθεί και ακόμη δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια μαζί με τον συνάδελφο και πολιτικό αναλυτική, τον Χρήστο τον Γεωργίου. Πρώτα όμως θα πάω στη συνάδελφο το Μέκα Λάιφ, την Άντρε την Θρασιβούλου, γιατί υπάρχουν μηνύματα ηγετών για αυτή την μέρα και πρώτου και καλύτερου βεβαίως του Ουκρανού Προέδρου, του κύριου Ζελένσκι. Άντρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Ένας χρόνος λοιπόν συμπληρώνεται σήμερα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος απίφθινε ένα μήνυμα αντίστασης, Στέλλα, προς τους κατοίκους της χώρας του, με αφορμή την πρώτη επέτειο, μαύρη επέτειο από την εισβολή της Ρωσίας, διαμηνύοντας μάλιστα θα νικήσουμε τους πάντες. Μάλιστα. Μήνυμα νίκης λοιπόν ναι, από τον Ουκρανό. Είναι ένα βίντεο το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα με τίτλο «Το αίτητο έτος», στο οποίο ο Ζελένσκι εμφανίζεται να κάθεται στο γραφείο του. Θυμάται πώς απευθύνθηκε στους Ουκρανούς πριν από ένα χρόνο σε μια βιαστική ανακοίνωση, καθώς ξεκινούσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος εξήρε επίσης τους συμπολίτες του. Γίναμε ένας μεγάλος στρατός, δηλώνει στο βίντεο. Έχουμε γίνει μια ομάδα στην οποία κάποιος βρίσκει, κάποιος πακετάρει, κάποιος φέρνει, λέει χαρακτηριστικά, αλλά όλοι συνεισφέρουν. Μάλιστα. Τώρα, πέραν από τον κύριο Ζελένσκι, είχαμε και μηνύματα ηγετών, Ευρωπαίων ηγετών. Είχαμε μήνυμα από τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος λέει... Ο οποίος ναι, απίφθινε ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς κατά την πρώτη επέτειο. Ουκρανές, Ουκρανοί, η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό σας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε tweet του. Στην αλληλεγγύη, στη νίκη και στην ειρήνη, έγραψε ο Μακρόν. Ένα μήνυμα που αναρτήθηκε και στα ουκρανικά αλλά και στα αγγλικά. Εξάλλου, το γραφείο του Γάλλου Πρόεδρου ανήστησε στο Twitter, Στέλλα, μια φωτογραφία από την είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα η ουκρανική σημαία ανάμεσα στην γαλλική και την ευρωπαϊκή. Μέσα στη μέση. Μάλιστα. Μάλιστα, τώρα, Άντρη, να πούμε ότι αυτός ο χρόνος είχε στιγμές αυτός ο πόλεμος της Ουκρανίας που ήταν στιγμές σταθμός. Ξεχωρίσατε και μέσα από το Mecca Live κάποιες από αυτές τις στιγμές, ορόσημο όπως τις χαρακτηρίζουμε. Ποιες ήταν αυτές? Στέλλα μου, υπήρχε έτσι η στιγμή από την σφαγή στην Μπούτσα. Σίγουρα τα θυμάσαι και εσύ. Ναι. Όπου βρέθηκαν εκατοντάδες πτώματα εκτελεσμένων Ουκρανών αμάχων στους δρόμους του προαστίου του Κιέβου, κάποια με ίχνη βασανιστήριων και βιασμών από Ρώσους στρατιώτες. Μάλιστα. Επίσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο πιο αιματηρός μήνας των συγκρούσεων ήταν ο Μάρτιος, όπου σκοτώθηκαν 3.326 άμαχοι, περισσότεροι από κάθε άλλον μήνα. Παράλληλα, μέχρι τον Απρίλιο είχαμε και την καταστροφή στην Μαριούπολη. Και αυτό ήταν ένα ορόσημο, όπως και η ομαδική τάφη στο Ιζιούμ. Παράλληλα, να πω ότι στο megalife.com.y έχουμε ένα άρθρο με... Είναι αυτές που βλέπουμε, Άντρη. Με συγκλονιστικές, ναι, Στέλλα μου, φωτογραφίες. Είναι 20 συνένα φωτογραφίες που συγκλώνησαν από τη ρωσική εισβολή. Δώσε μου όμως λίγο, γιατί κάνει δηλώσεις η μητέρα του Θανάση Νικολάου.